Κωνσταντινιό, μωρέ. Έλενα, για πες μας τη γνώμη σου για την Κωνσταντίνα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πώς νιώθεις που είσαι εδώ? Πάρα πολύ ωραία. Είσαι ένας χαρακτήρας λίγο έκριθμος. Δηλαδή έχεις την άποψή σου, θα την πεις. Ναι, ναι. Δεν μασάς, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Δεν προσέχεις τα λόγια σου, ενώ όχι, δεν σκέφτεσαι, δεν έχεις δεύτερες σκέψεις. Και εμένα αυτοί οι χαρακτήρες μου αρέσουν πάρα πολύ, να ξέρεις. Όταν ξεδιπλώνονται δε σιγά σιγά και πάνε βάσει της ειλικρίνειάς τους, το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Λοιπόν, είμαι σε μία θέση πολύ περίεργη. Ναι. Γιατί δεν ξέρω, ξέρεις, είμαστε οι άνθρωποι που γκρινιάζουμε για πολλά πράγματα, για διάφορα πράγματα, για πολύ μικρά, και ξαφνικά είναι ένα παιδί απέναντί μου, ένα κορίτσι, σαν τα κρύα τα νερά, που πολύ πρόσφατα του έχει συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός, που δεν το χωράει καν το μυαλό μου, ούτε να το φανταστώ. Και όμως, είσαι εδώ. Ναι. Δεν φοράω καπέλο για να στο βγάλω. Όταν φορέσω θα στο βγάλω. Στο βγάζω έτσι από την ψυχή μου. Ευχαριστώ. Πώς το έχεις ξεπεράσει? Δεν το ξεπερνάς. Ναι, δεν το ξεπερνάς. Φυσικά και δεν πώς το ξεπερνάς. Πώς ζεις με αυτό? Ακούστε, επειδή το έχω φιλοσοφήσει το θέμα πάρα πολύ. Γενικώς, θεωρώ ότι ένας μορφωμένος άνθρωπος δεν είσαι μορφωμένος μόνο όταν έχεις γνώσεις και όταν ξέρεις πέντε πράγματα. Μορφωμένος είσαι και όταν μπορείς να διαχειριστείς μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έτσι θεωρώ εγώ. Εγώ λοιπόν, επειδή η μαμά μου με μεγάλωσε πάρα πάρα πολύ καλά. Και εσένα και τα αδέρφια σου. Και εμένα και τα αδέρφια μου. Μας είχε μάθει να είμαστε δυνατοί, να είμαστε μορφωμένοι έτσι καλή ώρα και να αντιμετωπίζουμε όλες τις δύσκολες καταστάσεις με ψυχή και τσαμπουκά, να το πω έτσι. Ναι. Και ήταν από την επόμενη μέρα, δηλαδή την επόμενη μέρα αφού έγινε αυτό το δυστυχές, τραγικό συμβάν, εσύ μίλησες στις κάμερες. Μίλησα στις κάμερες γιατί, να πω την αλήθεια, τώρα, στον καναπέ μου και δεν το πίστευα ότι έβλεπα ένα κορίτσι τόσο δυνατό μετά από όλο αυτό που του έχει συμβεί, το πιστεύεις? Ναι, πολλοί το κατακρίνουν, το έχουν κατακρίνει και το κατακρίνουν ακόμα και δεκτή γνώμη του κάθε ενός, εννοείται. Όμως επειδή στην Ελλάδα έχουμε μάθει καλώς ή κακώς να μιζεριάζουμε και να μαθαίνουμε κάποιον και να τον θεωρούμε ότι όταν του συμβεί κάτι πρέπει να κλαίγεται, να οδύρεται, να τελειώνει η ζωή του, πρέπει να γίνονται όλα αυτά τα κακά πράγματα, θεωρώ ότι... Εγώ δεν θεωρώ ότι μάλλον είναι έτσι τα πράγματα, θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Εγώ ξέρω ότι πέρασε, εγώ ξέρω πώς το βιώνω ακόμα, εννοείται. Βέβαια. Και τι κουβαλάς στην ψυχή σου. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, πώς γίνεται να πηγαίνεις το 2017 στο διαγωνισμό ομορφιά στην Αμερική με θέμα την εξάλληψη της ενδοοικογενειακής βίας και μετά από λίγο καιρό να συμβαίνει αυτό το πράγμα στο σπίτι σου? Δηλαδή, γιατί δεν ήταν άγνωστος ο άνθρωπος που δολοφόνησε τη μητέρα σου. Ναι. Σωστά? Ναι, σωστά. Ήταν ο θείος σου. Ναι. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός αυτό το 2017. Προφανώς. Πήρα μέρος σε παγκόσμια καλλιστεία στην Αμερική, στην Ατλάντα, που είχαν σκοπό την εξάλληψη ενδοοικογενειακής βίας. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ομορφιά. Κάναμε ένα μονόλογο, ένα τέταρτο, μπροστά σε Αμερικάνους εισαγγελείς και είπαμε μερικές λύσεις που εμείς θεωρούμε εφικτές να γίνουν ώστε να εξαλειφθεί κατά ένα ποσοστό η ενδοοικογενειακή βία. Ναι, όχι... αλλά αυτό το είχες βιώσει. Όχι, όχι. Γιατί δεν το είχα μου κάνει σαν προπομπός πολύ περίεργο, ναι, δηλαδή. Μετά από, ναι, ναι, μετά ναι, από ναι, αυτό συνέβη το άλλο. Ναι, δεν το είχα βιώσει ακόμα το 2017. Ναι. Αλλά επειδή είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη με τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, με τα παιδάκια που αντιμετωπίζουν προβλήματα, γι' αυτό πήρα το θάρρος να πάω και σε αυτά τα καλλιστεία. Μου έγινε μία πρόταση, ξεκίνησα από πιο μικρά καλλιστεία και επειδή κέρδισα, εκπροσώπησα την Ελλάδα. Έτσι έγινε. Και τώρα να πάμε να μιλήσουμε... Για το outfit. Για το outfit. Είναι δύσκολη, ξέρεις, η μετακίνηση, συναισθηματικά τουλάχιστον για εμένα. Λοιπόν, κλείνω αυτή την παρένθεση. Δεν υπάρχει outfit. Ναι. Δεν μπορώ να κρίνω κάτι αυτή τη στιγμή, γιατί θα έπρεπε να τα βγάλεις όλα, να σε στείλω μέσα backstage να αλλάξεις και να ξαναέρθεις. Δεν έχεις προσπαθήσει καθόλου και νομίζω ότι έχασες το λόγο που ήρθες εδώ. Δεν υπάρχει καμία προσπάθεια, καμία έμπνευση. Δεν υπάρχει γενικώς τίποτα. Υπάρχει ένα υπέροχο πρόσωπο με δύο μάτια γαλάζια πράσινα που μπορεί να τρελαθώ, μέχρι εκεί. Οπότε, από αύριο εύχομαι να δω styling. Okay. Εντάξει, ναι. Γιατί ασχολείσαι με τη μόδα λες, έχεις περάσει και από το modeling λες, είσαι ένα κορίτσι σύγχρονο, να το δούμε αυτό.
Αυτό είναι ένα πράγμα το χειμώνα, το φθινόπωρο, να σηκωθείς το πρωί να πας να πάρεις γάλα από το σούπερ μάρκετ. Ναι, μέχρι μπορώ το δεχτώ. Σε αυτό το πανηγύρι, εν πάση περιπτώσει, ναι. Σε αυτό που γίνεται, δεν, ναι. δεν μπορούσα να βάλω κάτι πιο τρελό. Αγαπούλα μου, τώρα κακοκάζανο. Αυτό, ναι. Εδώ είναι εκπομπή με στυλ. Δεν γινόμαστε, δεν πάμε στο ρακοκάζανο και γινόμαστε ρακοκάζανο. Όχι, πρέπει κάτι να δείξουμε. Απλά έκανα ένα κόνσεπτ που θα μπορούσα να πάω σε αυτό, γιατί πιστέψτε με, όλη η Κρήτη κάθε χρόνο περνάνε χιλιάδες άνθρωποι. Ναι, μωρό μου, αλλά ένα κορίτσι τώρα σαν τα κρύα τα νερά δεν μπορεί να είναι να μην φαίνεται τίποτα. Και να... Μόνο η μπούρκα σου λείπει. Εντάξει. Από αύριο, σε παρακαλώ να δω τι στάιλινγκ μπορείς να κάνεις. Okay. Ένα. Thank you. Χάρη. Κωνσταντινιό μου, στάιλινγκ δεν υπάρχει. Έχεις ντυθεί άλλα ντάλο. Το κατάλαβες αυτό, έτσι. Ευχαριστώ. Ένα για σήμερα. Να ακούσουμε και τον Στέλιο. Με κοιτάει περίεργα από πριν. Ναι, όχ. Ναι, η αλήθεια που προσπαθούσα να καταλάβω, τι σκεφτόσαι όταν φορέσεις αυτά τα ρούχα. Δεν σκεφτόμουν, αφηρημένη τέχνη. Ούτε τέχνη, όχι, σίγουρα. Αφηρημένη ίσως. Κοίταξε να δεις, καταρχάς, να σου πω κι εγώ συγχαρητήρια για τη στάση που επέμπτει στη ζωή, γιατί όντως η ιστορία αυτή που έχεις βιώσει ήταν όντως τραγική και συγχαρητήρια για αυτή τη στάση και μακάρι όλος ο κόσμος που περνάει μια τόσο μεγάλη δυσκολία στη ζωή του να την αντιμετώπιζε έτσι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το στυλ. Πού μένεις στην Κρήτη?